μια διαφορετική πρόταση άσκησης πολιτικής από την ΚΕΔΕ φιλοδοξεί να κομίσει ο Δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, που ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στο Ιωάννινα TV την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του Συλλογικού Οργάνου της Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Κωνσταντέλος, με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ, τοποθετήθηκε κατά την πρώτη ημέρα της ενημερωτικής εκδήλωσης στα Γιάννενα για το έργο που παρήγαγε η Επιτροπή, επιμένοντας ωστόσο στο ότι αυτό που χρειάζεται η αυτοδιοίκηση είναι να αποκτήσει ενιαία φωνή, αλλά και μια συνεκτική βάση για τη λειτουργία και επικοινωνία των θέσεών της. Παράλληλα, έλαβε αποστάσεις από την όποια κομματική παρέμβαση μπορεί να υπάρξει για τις εκλογές στην ΚΕΔΕ, λέγοντας πως αυτό θα συνιστά, αν γίνει, μια ακόμη προσπάθεια απαξίωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αιρετών, ανακοινώνοντας ο ίδιος πως θα είναι υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Παρατηρούμε μια προσπάθεια έως κάποιες φορές και απαξίωσης της αυτοδιοίκησης και των αυτοδιοικητικών. Οι αυτοδιοικητικοί δεν έχουν ούτε ασυλία για να δράσουν, να έχουν την πολιτική τους δράση, δεν έχουν ούτε αντιμισθίες, έχουν αντιμισθίες οι οποίες ουσιαστικά δημιουργούν την αίσθηση ότι είναι υποπαραγωγικοί ή προφανώς δεν μετέχουν σε αυτή την κρατική δομή. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Και η λογική να τα ξεπεράσουμε είναι να πείσουμε την κυβέρνηση ότι δεν είμαστε απειλή. Είμαστε μια ευκαιρία για την κυβέρνηση και την εκάστοτε κυβέρνηση και το κράτος. Το 24, στο οποίο θα δοκιμαστεί οικονομικά η αυτοδιοίκηση σε έναν ακραίο βαθμό. Έχουμε το τέλος ταφής, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για ποιο λόγο μπήκε, αν είναι σωστός ο τρόπος που μπήκε, τι έπρεπε να κάνει, τι θα κάνει η αυτοδιοίκηση με τις προσφυγές στα δικαστήρια. Το θέμα είναι ότι έρχονται αυτή τη στιγμή με αποφάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις τα Υπουργεία και ζητούν να πληρώσουμε αυτό το τέλος, το οποίο δεν είναι τέλος, είναι πρόστιμο. Είναι ένα πρόστιμο το οποίο έπρεπε άλλος να το πληρώσει, αν έπρεπε να επιβληθεί. Τελικά το πληρώνει η αυτοδιοίκηση, άρα και ο τελικός χρήστης που είναι ο πολίτης, ο δημότης. Και αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνουμε πρέπει να έρθουμε και να τα δώσουμε κατά τη διάρκεια του έτους πίσω για να ξοφλήσουμε το τέλος ταφής του 2022 και του 2023. Κανονικά τα κόμματα δεν θα έπρεπε ούτε να επιλέγουν, δεν θα έπρεπε να τους δίνει το δικαίωμα να επιλέξουν, αλλά ακόμα και αν τους δινόταν όπως τους δίνεται, δεν θα έπρεπε να επιλέξουν σεβόμενοι το αυτοδιοίκητο της αυτοδιοίκησης και το ανεξάρτητο που όλοι ευαγγελίζονται. Δεν νομίζω ότι μπορούν, προφανώς υπάρχουν παρατάξεις πολλές φορές, γιατί και οι αυτοδιοικητικές προσεγγίσεις στο 80% είναι ίδιες, δηλαδή το πώς μαζεύουμε τα απορρίμματα, δεν έχουμε άλλο τρόπο, υπάρχει κόκκινος τρόπος, πράσινος τρόπος, μπλε τρόπος, ροζ τρόπος. Δεν νομίζω ότι μας προάγει ως αυτοδιοίκηση το θέμα να έρθει κάποιος, να έρθει ένα κόμμα, να μαντρώσει, αν μου επιτρέπετε, αυτούς που θεωρεί ότι είναι ιδεολογικά προσκύμενοι, ειδικότερα άμα είναι κυβέρνηση που καταλαβαίνετε έχει και τα κουμπιά της εξουσίας, μπορεί να είναι και πολύ πιο γοητευτικό το κέλεσμα και γαλαντόμα και με υποσχετικές και με οτιδήποτε τέτοιο. Αυτό όμως θα αλλοιώσει την πραγματική βούληση των ανθρώπων, εάν πάμε να διοριστεί, να χρηστεί κάποιος. Είμαστε όλοι εραστές της δημοκρατίας και πρέπει να επιθυμούμε την ανάδειξή μας μέσω δημοκρατικών διαδικασιών. Άρα τα κόμματα δεν πρέπει σε αυτή τη φάση να έχουν λόγο και συμμετοχή, γιατί θα μας διαχωρίζουν και αντί να φέρνουν πιο κοντά τις αυτοδιοικητικές απόψεις, να γίνονται συγκλήσεις, τι κάνουν, διαχωρίζουν ακόμα περισσότερο και μετατρέπουν και τα αυτοδιοικητικά πεδία σε, θα μου επιτρέψετε να επιλέξω ένα παραδοσιακό δίδυμο, σε αγώνες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η αυτοδιοίκηση είναι λειτουργώ για την πόλη μου με κανόνες και λειτουργώ για την πόλη μου επιλύοντας προβλήματα, τα οποία προβλήματα τα ίδια τα έχει και ο διπλανός και ο παραδιπλανός δήμος. Άρα όλη αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να μας ενώνει. Εγώ θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Προφανώς έχω προσωπική ιδεολογία,
η ιδεολογία μου δεν την απαρνιέμαι, ούτε πρόκειται να τα απαρνηθώ ποτέ, είναι κάτι άκρως προσωπικό. Δεν μπορώ όμως να είμαι και που δεν είναι υποδιηγετούμενο ή εντολοδόχος ή μάλλον να κατευθυνόμενος από την άποψη κάποιου ή κάποιων κομματικών παραγόντων που στην πλειοψηφία τους προφανώς δεν έχουν ιδέα από αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω οι περισσότεροι εξ αυτών αν έχουν καν εκλεγεί ποτέ και διαχειριστές στην πολυκατοικία τους. Παρ' όλα αυτά έχουν και άποψη και λόγο για θέματα τα οποία αγνοούν παντελώς. Κάνουν κακό λοιπόν και στα κομματά τους, κάνουν κακό και στην αυτοδιοίκηση και στο τέλος της ημέρας κάνουν κακό και στον ίδιο τον εαυτό, διότι η εξελικτική διαδικασία των πραγμάτων τους ακυρώνει.